κι εγώ. Έφτασα κιόλας, ναι, είμαι ο γνωστός μικρός Νικόλας. Ήσταν κι εσείς σαν και εμένα, παιδιά πνιχρό να περασμένα. Ένα παιδί γεμάτο εκπλήξεις που δεν μπορείς να επιπλήξεις. Να με κι εγώ. Έφτασα κιόλας, ναι, είμαι ο γνωστός μικρός Νικόλας, να με κι εγώ. Έφτασα κιόλας. Το δώρο. Ωραία, ήρθαν οι φίλοι μου. Να καταστήσεις, Νικόλα. Ευχαριστώ, πάμε να παίξουμε στον κήπο, μετά θα φάμε γλυκό. Δεν μπορούμε να φάμε πρώτα για να πάρουμε δυνάμεις για το παιχνίδι. Όχι, αντίθετα. Πρέπει να παίξουμε πρώτα για να μας ανοίξει η όρεξη και να φάμε πιο πολύ. Δίκιο έχεις. Πάμε γρήγορα. Παίζουμε ποδόσφαιρο. Ξεκινάμε, ναι. Ναι. Νικόλα, κοίτα! Είναι για τα γενέθλιά σου. Να δείτε που θα είναι το ηλεκτρικό τρενάκι που είδα στο μαγαζί του SKB. Είναι μεγάλο πακέτο. Σίγουρα το τρενάκι θα είναι. Να το ανοίξουμε για να βεβαιωθούμε. Ωραία ιδέα. Ναι, όμως δεν είναι σωστό να ξέρω από πριν ποιο είναι το δώρο μου. Λοιπόν, αποφασίστε, γιατί έχουμε να πάμε και για φαγητό. Είναι ασήκωτο. Να δείτε που θα είναι το τρενάκι που είδα στο μαγαζί. Εκείνο με τη μεγάλη μηχανή. Περίεργο θόρυβο κάνει το τρενάκι. Να το ανοίξουμε τότε. Αν δεν χαλάσουμε το κουτί, δεν θα το καταλάβει κανείς. Εντάξει, βιάζομαι να δω τι έχει μέσα. Να πάρει το κουτί. Δεν γράφει τίποτα. Περίμενε, κοίτα. Ανοίγει από εδώ. Α, ναι. Δεν καταλαβαίνω. Οι γονείς μου σίγουρα έκαναν λάθος. Αυτό θα έγινε. Ή δεν είναι για σένα αυτό το δώρο. Ναι, σίγουρα. Οι γονείς σου ξέρουν καλά ότι δεν είσαι μωρό. Ναι, αποκλείεται να σου πήραν τέτοιο δώρο. Νικόλα, Λουιζέτ, παιδιά, ελάτε να φάτε γλυκό. Γρήγορα, πρέπει να το ξαναβάλουμε στο κουτί. Ναι, μαμά, ερχόμαστε. Εντάξει, πάμε να φάμε τώρα. Ναι, πάμε. Το γλυκό μου ήταν πολύ πετυχημένο. Δεν έμεινε ούτε ψίχουλο. Ήταν η καλύτερη τούρτα γενεθλίων στον κόσμο. Ευχαριστώ, μάμα. Συμφωνεί και ο Αλσέστ. Έφαγε 3 κομμάτια. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, μπαμπά. Μήπως ήρθε η ώρα το αγόρι μας που μεγάλωσε να πάρει το δώρο του. Πάω να το φέρω. Νικόλα, πήγαινε με τους φίλους σου στο σαλόνι. Έρχομαι αμέσως. Α, τι μεγάλο κουτί. Τι να έχει μέσα άραγε. Μα τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Δεν παρήγγειλα ποτέ αυτό το πράγμα για τον Νικόλα. Ο μπαμπάς μου είναι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου. Δεν καταλαβαίνω. Ο Εσκαρμπίγι μου το έδωσε και με διαβεβαίωσε ότι είναι αυτό που είχες παραγγείλει. Μη στεναχωριέσαι, Νικόλα μου. Θα πάμε να πάρουμε το σωστό δώρο από τον κύριο Εσκαρμπίγι. Και μάλιστα τώρα αμέσως. Ελάτε μαζί μου. Πάμε. Αυτό για τον τρίχρονο εγγονό μου. Τι μπέρδεμα, κυρία μου. Σίγουρα θα έγινε κάποιο λάθος. Λυπάμαι πολύ. Χίλια συγγνώμη. Δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς. Νομίζω ότι δώσατε το κουτί του γιού μου στην κυρία και δώσατε σε μένα το κουτί του εγγόνου της. Ναι, αυτό είναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
Σας ζητώ συγγνώμη για αυτό το ανόητο λάθος, αγαπητέ μου κύριε. Μη φοβάσαι, νεαρέ μου. Η κυρία από εδώ έφερε το δικό σου δώρο. Θα σου το δώσω αμέσως. Πρώτα όμως θέλω οι ζωηροί συμμαθητές σου να σταματήσουν τις βλακίες μέσα στο μαγαζί μου και να βγουν έξω. Να το! Α, αυτή τη φορά είναι το σωστό, αυτό που διάλεξα. Πήγαινε τώρα, Χρυσό μου, να βρεις τους φίλους σου και να ανοίξετε το δώρο σου. Είναι μια πένα, Νικόλα. Βλέπεις, αν αδειάσει το μελάνι, βάζεις ανταλλακτικό. Μη μου πεις πως δεν είναι ωραίο δώρο για την ηλικία σου. Ευχαριστώ, μπαμπά. Ευχαριστώ, μαμά. Σίγουρα σου αρέσει, Νικόλα. Μήπως θα προτιμούσες ένα παιχνίδι. Μπα, όχι. Μου αρέσει πολύ. Τι ατυχία σε βρήκε. Άκου και μια πένα. Αυτό είναι δώρο για τον Ανιάν. Δεν έχετε δίκιο. Και μάλιστα η πένα αυτή είναι πολύ ωραία. Ο μπαμπάς σου έχει τρελαθεί τελείως. Ο δικός μου με τίποτα δεν θα μου έδινε τέτοιο δώρο. Όχι, ο μπαμπάς μου είναι φοβερός. Καλύτερος από το δικό σου. Σοβαρά? Να σου χώσω μια στη μούρη να δεις αν είμαι κι εγώ φοβερός. Όχι, Αλσέστ, δώστη μου. Έχεις λερωμένα χέρια. Πω, κοίτα τι έκανες τώρα. Όχι, δεν φταίω εγώ. Εσύ την έριξες. Ορίστε, η μύτη λύγησε. Τι θα πω τώρα στον μπαμπά μου? Μη του το πεις, δεν φαίνεται. Βάλτε στο κουτί της και κανείς δεν θα το δει. Γεια σας, Νικόλα. Γεια σας, παιδιά. Νικόλα, φέρε την ωραία σου πένα. Εντάξει, μπαμπά, πάω να τη φέρω. Ανυπομονείς να τη δοκιμάσεις, έτσι δεν είναι? Ναι, φυσικά, απλώς... Ήμουν σίγουρος. Έλα να γράψεις ένα ωραίο γράμμα στη γιαγιά. Στη γιαγιά? Ναι, έτσι θα δει ότι δεν σου κάνει μόνο εκείνη ωραία δώρα. Δίκιο έχει ο μπαμπάς. Η γιαγιά θα χαρεί να της γράψεις γράμμα. Λοιπόν, για να τη δοκιμάσουμε. Μπαμπά, δηλαδή πρέπει να σου πω κάτι. Μα αυτή εδώ δεν γράφει, δεν είναι δυνατόν. Τόσα λεφτά έδωσα. Α, όχι, αυτός ο Σκαρμπίγ το έχει παρακάνει. Έννοια σου, Νικόλα μου, θα του την πάμε πίσω και θα πάρουμε μια άλλη, εντάξει? Όχι, όχι, μπαμπά, δεν χρειάζεται. Φυσικά και χρειάζεται. Είναι θέμα αξιοπρέπειας. Δεν είναι σωστό, πώς το λένε. Έλα, πάμε, Νικόλα. Λείπει το μικρό κράνος που έχει η συσκευασία. Να, δείτε και μόνο σας. Λυπάμαι πολύ. Τι να πω, δεν καταλαβαίνω. Και εμείς έχουμε πρόβλημα. Η πένα του γιού μου δεν γράφει. Είναι απίστευτο και είναι ολοκένουρια. Όχι μόνο μπερδέψατε τα δώρα, αλλά μας πουλήσατε και σκάρτο εμπόρευμα. Απαράδεκτο. Απαιτώ να μου αντικαταστήσετε την πένα. Και εγώ θέλω ένα σωστό αλογάκι για τον εγγονό μου. Μα φυσικά θα σας αλλάξω αμέσως τα εμπορεύματα. Δεν ξέρω τι να πω. Έρχομαι αμέσως. Και η πένα του γιού μου δεν έχετε άλλες? Ξέρετε, δυστυχώς μου τελείωσαν. Λυπάμαι πολύ, ήταν η τελευταία. Δεν μου μείνει άλλη, δεν έχω. Καταλαβαίνω την απογοήτευσή σου, καλέ μου Νικόλα. Λοιπόν, διάλεξε ό,τι θες την ίδια τιμή. Τέλεια! Δηλαδή μπορώ να πάρω αυτό? Πολύ καλή επιλογή, αγόρι μου. Και εσείς προσέξτε, μην τα μπερδέψετε πάλι. Τον καημένο τον Σκαρμπί. Ευτυχώς όλα τακτοποιήθηκαν και ο Νικόλας μας πήρε το δωράκι που ήθελε. Εδώ που τα λέμε, ένα ηλεκτρικό τρένο είναι 10 φορές καλύτερο από μια πένα. Ναι, δεν λέω.
Τι συμβαίνει, Νικόλα? Το τρένο δεν ήταν το δώρο που ήθελες? Ναι, ναι, φυσικά. Εμπρός, λοιπόν. Ώρα να δοκιμάσουμε το περίφημο δώρο. Δεν το πήρα. Το άφησα στο αυτοκίνητο. Δεν το πήρες μαζί σου? Άντε να το φέρεις, λοιπόν. Δεν καταλαβαίνω. Οι γονείς μου σίγουρα έκαναν λάθος. Αλλά όμως δεν είναι σωστό να ξέρω το δώρο μου από πριν. Μη μου πεις πως δεν είναι ωραίο δώρο για την ηλικία σου. Η μύτη λύγησε. Τι θα πω τώρα στον μπαμπά μου? Η πένα του γιού μου δεν γράφει. Είναι απίστευτο. Έλα, τι περιμένεις? Άνοιξε το, λοιπόν. Έλα, Νικόλα, το περίμενες τόσο πολύ, το αξίζεις. Όχι, δεν το αξίζω, είπα ψέματα. Ήξερα για το κουνιστό αλογάκι. Είχαμε ανοίξει κρυφά το κουτί με τους φίλους μου. Και την ωραία πένα εγώ την έριξα κάτω, επειδή ο Αλσές την είχε λερώσει. Έπρεπε να μας το πεις αμέσως. Δεν ήθελα να σας στενοχωρήσω. Είχατε κάνει τόσο κόπο για να με ευχαριστήσετε. Εμείς πάντως είμαστε περήφανοι που μας είπες την αλήθεια πριν να ανοίξεις το δώρο. Αλήθεια? Ναι. Το να ομολογείς τα λάθη σου δείχνει ότι έχεις πολύ θάρρος και ειλικρίνεια. Λοιπόν, άνοιξέ το. Το πήρες με την αξία σου. Χρόνια πολλά, Νικόλα. Αυτή τη φορά ξέρω τι είναι. Δεν είναι δυνατόν. Ο κύριος Ασκαρμπίγη πάλι έμπλεξε τα κούτια. Ναι, θα μας ξαναδεί μπροστά του. Όπως και την κυρία με το κουνιστό αλογάκι. Θα χαρεί πολύ πάντως, γιατί θα του επιστρέψω το μικρό κράνος. Το βρήκα. Ακούστηκαν οι ηθοποιοί Ιφηγένεια Στάικου, Αφροδίτη Αντωνάκη, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Ζωή Κατσάτου, Ακίνδυνος Γκίκας. Μετάφραση Άννα Πολύζου. Σκηνοθεσία Ακίνδυνος Γκίκας. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο Σιέρα Πόστ.